Προγράμματα Erasmus υλοποιεί με επιτυχία το ΕΠΑΛΟ Ορεστιάδας. Ποιο είναι το θέμα του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Μάρτιο? Σύσκεψη Αγροτικών Συλλόγων στα Δίκαια. Ποιο είναι το θέμα? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πέμπτη σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Για άλλη μια χρονιά, το ΕΠΑΛΟ Ορεστιάδας υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων σε χώρες της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, μαθητές του ΕΠΑΛ θα ταξιδέψουν στο Άχεν της Γερμανίας από τις 3 έως τις 18 Μαρτίου. Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus συμμετέχει και φέτος το ΕΠΑΛ Ορεστιάδας με ομάδα μαθητών και καθηγητών που θα επισκεφτούν την πόλη Άχεν της Γερμανίας και επιχειρήσεις με αντικείμενο συναφές με αυτό που σπουδάζουν. Για άλλη μία χρονιά, στους στόχους που έχει βάλει το σχολείο προκειμένου να αξιοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα, υλοποιούμε άλλο πρόγραμμα στο πλαίσιο το πρόγραμμα Erasmus. Είναι μια δράση που αφορά την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και ένας από τους στόχους λοιπόν του σχολείου είναι να αξιοποιούμε τα προγράμματα αυτά προκειμένου να δίνουμε ευκαιρία στους μαθητές μας να βγαίνουν στο εξωτερικό. Ανάλογα με την ειδικότητά τους, βρίσκουμε αντίστοιχα επιχειρήσεις προκειμένου να κάνουν πρακτική άσκηση και να γνωρίσουν έτσι μια άλλη κουλτούρα, ενός άλλου πολιτισμού, μιας άλλης χώρας και ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι, για την τρέχουσα σχολική χρονιά, το πρόγραμμα που τρέχει αφορά την ειδικότητα ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους. Υποβάλαμε ένα σχέδιο μελέτης την προηγούμενη σχολική χρονιά και εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Η χρηματοδότηση είναι για όλες τις δαπάνες, μετακινήσεις, διαμονής, διατροφής. Όλο το κόστος χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι 35.000 ευρώ όλο το κόστος. Θα μετακινηθούν 14 μαθητές. 7 μαθητές από τον τομέα μηχανολογίας και 7 μαθητές από τον τομέα ηλεκτρολογίας. Το αντικείμενο εκπαίδευσης αφορά εκπαίδευση και κατάρτιση σε βιομηχανικές μονάδες, σε ινστιτούτα που έχουν σχέση όμως με την ανακύκλωση. Έτσι λοιπόν, αφορές υποδοχές που είναι στην πόλη Άχεν της Γερμανίας για 16 ημέρες. 14 είναι οι μέρες εκπαίδευσης και 2 η μετακίνηση. Έχουμε προγραμματίσει προκειμένου να επισκεφθούν βιομηχανικές μονάδες ανακύκλωσης. Οπότε και οι ηλεκτρολόγοι και οι μηχανολόγοι να δουν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, να δουν τα συστήματα που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις αυτές. Και οι ηλεκτρολόγοι για το δικό τους αντικείμενο, που αφορά αυτοματισμούς, PLC κλπ. Αλλά και οι μηχανολόγοι. Οι επισκέψεις των μαθητών θα περιλαμβάνουν και σχολεία αντίστοιχα της ειδικότητάς τους. Πέρα από τις επισκέψεις που θα γίνουν σε εργοστάσια και αντίστοιχα όπως σας εξήγησα, θα γίνουν επισκέψεις σε ένα αντίστοιχο επαγγελματικό λύκειο της Γερμανίας που να δούμε πώς λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα εκεί πέρα και σε ένα Ινστιτούτο Τεχνολογίας που ασχολείται με την ανακύκλωση. Ο στόχος γενικότερος πέρα που αφορά την αυστηρά, έτσι, το αυστηρά εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι οι μαθητές να δούνε νέες τεχνολογίες, να ανοίξουν οι ορίζοντές τους, ούτως ώστε να τους προετοιμάζουμε για τη μελλοντική τους απασχόληση. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι αποκομμένη από το χώρο εργασίας. Είτε αυτός είναι σε χώρες εσωτερικά, είτε σε έναν ευρωπαϊκό χώρο. Και όταν μάλιστα σήμερα μιλάμε για την ενιαία Ευρώπη, που οι μαθητές μας πρέπει να προετοιμάζουν για τις προκλήσεις αυτές που έρχονται. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου και ο Αγροτικός Σύλλογος Τριγώνου διοργανώνουν για αύριο σύσκεψη στο Κοινοτικό Κατάστημα Δικαίων με θέμα την κατάσταση του Κέντρου Υγείας Δικαίων. Οι διοργανωτές καλούν τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής να παρευρεθούν, να συντονιστούν και όλοι μαζί να διεκδικήσουν τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό. Σύσκεψη με θέμα την υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Δικαίων θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στις 11 στο κτίριο που στεγάζεται το Κοινοτικό Κατάστημα Δικαίων με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα και του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου. Αύριο θα συζητηθεί η μορφή της κινητοποίησης από φορείς, συλλόγους και μεμονωμένα άτομα για τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Δικαίων. Αύριο η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και ο Αγροτικός Συλλόγος Τριγώνου καλούν σε σύσκεψη τους προέδρους των κοινοτήτων του Τριγώνου, όλους τους μαζικούς φορείς, τους εργαζόμενους και τους αγρότες του Τριγώνου, να συζητήσουμε τα ζητήματα της υγείας και συγκεκριμένα του Κέντρου Υγείας Δικαίων, που τα βήματα που κάνει οδηγείται στο κλείσιμο. Βλέπουμε ότι φεύγει και η ειδικότητα του παιδιάτρου, οπότε και στο τρίγωνο ειδικά που υπάρχει και εξτρά το πρόβλημα και της ηλικιακής σύνθεσης
του πληθυσμού και το γεωγραφικό πρόβλημα ότι από το νοσοκομείο του Δημοτήχου είμαστε 50 χιλιόμετρα το κοντινότερο χωριό. Υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα, οπότε καλούμε τους προέδρους, όπως είπα πριν, τους μαζικούς φορείς, αύριο να συζητήσουμε το πρόβλημα του κέντρου υγείας και να οργανώσουμε την αντίδρασή μας. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου, Παναγιώτης Ζησίτης, καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς του Τριγώνου και όποιον άλλον επιθυμεί να συμμετέχει στη σύσκεψη που θα γίνει αύριο στο Κοινοτικό Κατάστημα Δικαίων. Υπάρχουν οι παθολόγοι, 2-3 παθολόγοι και μερικές νοσηλεύτριες. Οδοντίατρος δεν υπάρχει χρόνια τώρα, παιδίατρος δεν υπάρχει, μικροβιολογικές εξετάσεις γίνονται μόνο Πέμπτη, οπότε αν χρειαστεί κάτι έκτακτο, οι επιλογές που έχει κάποιος ασθενής είναι είτε το Διδημότυχο, που όπως είπα είναι τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα, είτε το ιδιωτικό μικροβιολογικό απέναντι από το κέντρο υγείας, όπου πρέπει να πληρώσει μεγάλο αντίτιμο. Και αυτή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η υγεία έχει υποβαθμιστεί τόσο που σήμερα μας λένε στην κυριολεξία ή θα πεθάνετε αν πάθετε κάτι απρόοπτο και θέλει επίγους να νοσηλευτούμε γρήγορα, ή θα πρέπει να πληρώσετε πανάκριβα για την υγεία σας. Η σύσκεψη θα γίνει αύριο στο Δημαρχείο Δικαίων στις 11 το πρωί. Καλούμε όποιος μπορεί, και οι εργαζόμενοι και οι αγρότες του Τριγώνου και οι γυναίκες, να έρθουν στη σύσκεψη να συζητήσουμε πώς θα οργανώσουμε την αντίδρασή μας. Σε αυτό το σημείο του δελτίου μας να καλησπερίσω τον Χρυσοβαλάντη Χατζηγεωργίου, πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, Άγιος Πεντελεήμων, ο Ιαματικός Ορεστιάδας. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηγεωργίου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συζητήσουμε για τον Σύλλογο. Mm-hmm. Ποιες είναι οι δράσεις του Συλλόγου, οι αιτήσιες? Θα σας πω. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Ορεστιάδας δραστηριοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1967, στην περιοχή της πόλης και συμμετέχει με διάφορες δράσεις, προσπαθώντας να συλλέξει αρκετό αίμα για όλους τους ανθρώπους της περιοχής που το χρειάζονται. Οι κύριες δράσεις του Συλλόγου, καταρχήν να πούμε, είναι οι τακτικές εθελοντικές αιμοδοσίες. Οι οποίες τακτικές εθελοντικές αιμοδοσίες γίνονται τώρα πλέον τα τελευταία 2 χρόνια κάθε μήνα. Τι σημαίνει αυτό, χρειαζόμαστε αίμα? Χρειαζόμαστε αίμα συνεχώς. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά. Το γεγονός ότι κάποτε ήμουνα εθελοντής αιμοδότης και έχω δώσει μία φιάλη αίμα ή 2 φορές ή 5 φορές αίμα, δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι καθημερινό, το πρόβλημα είναι σημαντικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το έχουν καθημερινά ανάγκη. Να τα πάρουμε όμως λίγο με τη σειρά. Εμείς κάνουμε κάθε μήνα αιμοδοσίες στην πόλη, σε διάφορα σημεία της πόλης, έτσι ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους σε διάφορες περιοχές, αν και η Ορεστιάδα είναι μικρή, και συνεργαζόμαστε και με αρκετούς φορείς, όπως είναι κάποια δημοτικά σχολεία, το 2ο και το 8ο. Και φυσικά μας βοηθάει πάρα πολύ ο Δήμος της πόλης, γιατί μας παραχωρεί 2 με 3 φορές το χρόνο το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπως επίσης και το Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Γιατί είναι σημαντικό τώρα, γιατί κάνουμε κάθε μήνα αιμοδοσίες? Το αίμα κρατάει, όταν μόλις γίνει η συλλογή του αίματος, καταρχήν να πούμε ότι τη συλλογή δεν την κάνουμε εμείς, δεν την κάνει ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος συνεργάζεται με το Κέντρο Αίματος της Αλεξανδρούπολης, του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ναι. Και μετά από συνεννόηση, στέλνουν την κινητή μονάδα με νοσηλευτές και με γιατρό και πραγματοποιούνται οι αιμοληψίες. Τα αίματα αυτά πηγαίνουν κατευθείαν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, από όπου και το Κέντρο Αίματος της Αλεξανδρούπολης και κατά προέκταση το Κέντρο Αίματος της Ελλάδος, το Εθνικό Μητρό Αιμοδοτών,
διαχειρίζεται αυτά τα αίματα. Για ποιο λόγο γίνονται τώρα αυτές οι αιμοδοσίες μια φορά το μήνα? Γιατί το αίμα αυτό κρατάει 35 ημέρες. Δηλαδή, το αίμα μόλις συλλεχθεί χωρίζεται σε τρία μέρη και αυτά τα μέρη κρατούνται στο ψυγείο για 35 ημέρες. Μέσα σε 35 ημέρες αυτό το αίμα πρέπει να ελεγχθεί και αφού ελεγχθεί και δει ότι δεν, και δουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για μεταδιδόμενα νοσήματα, μεταγγίζεται σε ανθρώπους. Κύρια προτεραιότητα έχουν οι άνθρωποι που χρειάζονται καθημερινά αίμα, οι οποίοι αυτοί είναι άνθρωποι με προβλήματα μεσογειακής ανεμίας και κυρίως πάρα πολλά παιδιά. Στην Ελλάδα, να φανταστείτε ότι έχουμε 2.000 παιδιά τα οποία χρειάζονται 2 μονάδες αίματος κάθε 15 ημέρες που πάσχουν από μεσογειακή ανεμία. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάνει το κέντρο αίματος, το Εθνικό Μετρό Αιματοσίας, είναι να μοιράσει αυτό το αίμα στα παιδιά αυτά και στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Σε δεύτερη κατά σειρά προτεραιότητα έρχονται όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν έκτακτα προβλήματα, όπως τροχαία ατυχήματα ή έκτακτες εγχειρήσεις στα έκτακτα περιστατικά των νοσοκομείων. Ναι. Μετά από εκεί εξυπηρετούνται τα τακτικά μέλη του Συλλόγου και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω, θα το εξηγήσουμε παρακάτω. Και φυσικά να σας πω ότι δεν περισσεύει ούτε σταγόνα. Δηλαδή σε περίπτωση που το κέντρο αίματος της Αλεξανδρούπολης προς το τέλος του μήνα δει ότι περισσεύουν κάποια αίματα, επικοινωνεί. Συνήθως γνωρίζουν αυτοί ποιοι έχουν ανάγκη, με Αθήνα, με Πάτρα, με Ξάνθη, με Κομωτινή, ανάλογα ποιο νοσοκομείο το έχει ανάγκη, και τα στέλνουν εκεί. Εισαγωγές έχουμε? Εισαγωγές έχουμε, δυστυχώς. Έχουμε εισαγωγές. Δεν είμαστε αυτάρκης η χώρα μας? Όχι, όχι. Δεν είμαστε αυτάρκης και αυτό είναι φυσικά το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, γιατί δημιουργεί αφενός πάρα πολλά προβλήματα στην αμεσότητα, δεν υπάρχει δηλαδή άμεσα διαθέσιμο αίμα και έτσι καθυστερούν πάρα πολλές εγχειρήσεις και πάρα πολλά περιστατικά. Κατά δεύτερον, δημιουργεί πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα, πάρα πολλά ηθικά προβλήματα θα έλεγα εγώ, γιατί οι δότες αντικατάστασης προέρχονται συνήθως από το συγγενικό περιβάλλον ή από το φιλικό περιβάλλον. Και αυτό, πάντα να ξέρετε, δημιουργεί προβλήματα μεταξύ των ανθρώπων, γιατί πάρα πολλές φορές δεν μπορούν να δώσουν και πηγαίνουν και δίνουν από υποχρέωση. Πάνε να δώσουν αίμα και δεν μπορούν να δώσουν γιατί κάποιος το χρειάζεται. Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε σαν σύλλογος να λύσουμε. Με ποια έννοια? Εμείς αυτή τη στιγμή στη Νέα Ορεστιάδα συλλέγουμε περίπου 600 με 700 μονάδες αίματος το χρόνο. Αυτά μόνο από πρωτοβουλίες που παίρνει ο Σύλλογος εδώ στην πόλη. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δίνουν σε πάρα πολλά νοσοκομεία της πόλης, σε όλα τα νοσοκομεία της πόλης, από την Κρήτη μέχρι και τον Εύρο, για το Σύλλογο μας αίμα. Άνθρωποι που ήταν εδώ παλιά και μετακόμισαν, πήγαν σε κάποια άλλη πόλη, δίνουν πάνε σε ένα κέντρο αίματος πάρα πολύ απλά και δίνουν αίμα για το σύλλογο. Και αυτές είναι περίπου άλλες 100 μονάδες κάθε χρόνο. Συνολικά λοιπόν υπολογίζουμε γύρω στις 700 με 800 μονάδες κάθε χρόνο. Εάν συλλέξουμε 1.100 με 1.200 μονάδες το χρόνο, λύνουμε το πρόβλημα της επάρκειας, της αυτάρκειας σε αίμα. Τι σημαίνει αυτό? Περιοχή μας. Στην περιοχή μας. Μίλησε μας για τον τακτικό εθελοντή αιμοδότη. Θα σας πω. Εάν μπορέσουμε εμείς και λύσουμε το πρόβλημα αυτό στη δική μας την περιοχή, βρούμε δηλαδή έναν τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, μπορούμε να το δείξουμε και στους άλλους, στους φίλους μας συλλόγους και να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα και έτσι τοπικά μπορούμε να εξαπλωθούμε και έτσι όλες οι πόλεις, αφού θα αποκτήσουν τοπικά αυτάρκεια, κατά συνέπεια θα αποκτήσει και όλη η Ελλάδα αυτάρκεια. Βέβαια αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί δεν υπάρχουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Ο τακτικός εθελοντές αιμοδότης θα πρέπει, αν είναι άντρας, να έρχεται και να δίνει αίμα 2 με 4 φορές το χρόνο. Αν είναι γυναίκα, 1 με 2 φορές το χρόνο. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό από όλους τους ανθρώπους, γιατί μερικές φορές μπορεί να είμαστε άρρωστοι, μερικές φορές μπορεί να τύχει να κάνουμε κάποια εγχείρηση, να τύχει, εν πάση περιπτώσει, ένα έκτακτο περιστατικό και να μην είμαστε διαθέσιμοι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν πολλούς ανθρώπους για να μπορούν να είναι τακτικοί εθελοντές αιμοδότες,
έτσι ώστε να συλλέγουμε αρκετές φιάλες το μήνα, να μπορούμε να εξυπηρετούμε όλα τα περιστατικά. Να μην χρειάζεται δηλαδή από το κέντρο αίματος, από κάποιο νοσοκομείο, σε περίπτωση που πρέπει να κάνεις κάποια εγχείρηση, να σου ζητάνε 2, 3, 5, 7 φιάλες αίμα. Τι γίνεται με τα έκτακτα περιστατικά? Μπορείτε εσείς να τροφοδοτήσετε με αίμα κάποιο έκτακτο περιστατικό, το οποίο όμως δεν είναι τακτικός εθελοντής αιμοδότης ή δεν είναι ούτε καν εθελοντής αιμοδότης? Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις ο Σύλλογος βοηθάει. Ο Σύλλογος είναι ακριβώς για αυτό το λόγο εδώ. Για να βοηθάει τους ανθρώπους που δεν μπορούν να βρουν αίμα. Απλώς ο Σύλλογος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος ήταν παλιά εθελοντής αιμοδότης και σταμάτησε για λόγους υγείας, τότε αυτός εξυπηρετείται από το Σύλλογο ό,τι και αν χρειαστεί, όσο και αν χρειαστεί. Εάν κάποιος είναι τακτικός εθελοντής αιμοδότης, ο Σύλλογος ως ένδειξη ευχαριστίας προς αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να εξυπηρετήσει αυτόν τον άνθρωπο και ένα συγγενή πρώτου βαθμού. Συγγενής πρώτου βαθμού για την αιμοδοσία σημαίνει μητέρα, πατέρας και ανήλικα τέκνα. Γιατί τα ενήλικα τέκνα θέλουμε και αυτά να τα κάνουμε αιμοδότες για να υπάρχει συνέχεια. Ναι. Τι γίνεται με τις εγγραφές νέων μελών? Έχουμε. Θα σας πω. Και ξέρετε, γνωρίζετε ανθρώπους, ας πούμε, που είναι καλά στην υγεία τους και δεν έρχονται να δώσουν αίμα? Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις? Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν να δώσουν αίμα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό. Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Γιατί πρώτα δεν είναι ευαισθητοποιημένοι. Δεν ξέρουν τι γίνεται με αυτό το αίμα, ποιος το χρειάζεται, αν το χρειάζεται κάποιος και τι γίνεται. Και ή όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, είχαν κάποια τραυματική εμπειρία και φοβούνται για τον Α ή Β λόγο, ή ξέρω εγώ, υπάρχουν πολλές δικαιολογίες. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι αρκετά πληροφορημένοι. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε άνθρωνοήμων άνθρωπος τη σημερινή εποχή, με τόση μεγάλη τροφοδότηση πληροφορίας, γνωρίζει τι σημαίνει αιμοδοσία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει να δώσει αίμα, κατά τη δική μου την άποψη. Τώρα, από εκεί και πέρα, σας είπα, και αυτός είναι και ο σκοπός για τον οποίο βρίσκομαι εδώ σήμερα. Πρέπει οι άνθρωποι να ευαισθητοποιηθούν. Πρέπει να σκέφτονται ότι είναι καθήκον τους να δίνουν τακτικά αίμα. Τακτικά αίμα είναι καλό, να δίνουν τακτικά αίμα και για τον εαυτό τους τον ίδιο και για λόγους υγείας. Όπως γνωρίζετε, ένας τακτικός εθελοντής αιμοδότης δικαιούται 2 φορές το χρόνο δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις από το κέντρο αίματος, από την υπηρεσία που συλλέγει το αίμα. Και ταυτόχρονα για τους άντρες συγκεκριμένα, επειδή ενεργοποιείται το πιο αρχαίγωνο σύστημα παραγωγής κυττάρων αίματος στο σώμα τους, είναι πολύ σημαντικό, γιατί φτιάχνουν καινούριο αίμα, να παράγουν καινούριο αίμα. Και αυτό, να ξέρετε ότι έχει, εκτός το ότι είναι και ηθικά πολύ σωστό και υπάρχει μια πολύ σημαντική ηθική ανταμοιβή, είναι και πολύ καλό στο οργανικό κομμάτι, γιατί αυτός ο μηχανισμός στους άνδρες δεν ενεργοποιείται με διαφορετικό τρόπο, μόνο με αυτόν. Και κατά προέκταση μετά, όσοι είναι τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, λόγω της ενεργοποίησης αυτού του μηχανισμού, έχουν πιο δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Και έτσι αρρωσταίνουν λιγότερο. Και λειτουργεί στην ουσία ο οργανισμός πολύ πολύ καλύτερα. Αν μιλήσουμε τώρα για το ηθικό κομμάτι, η εθελοντική αιμοδοσία είναι η μεγαλύτερη πράξη αλτρουισμού που υπάρχει, κατά τη δική μου την άποψη, γιατί δίνεις κάτι το οποίο είσαι, δίνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου και το δίνεις σε κάποιον ο οποίος δεν το γνωρίζει. Δηλαδή βοηθάς έναν άνθρωπο, μάλλον με μία φιάλη μπορείς να βοηθήσεις 3 ανθρώπους, ναι, να σώσεις τη ζωή 3 ανθρώπων και να μην ξέρεις καν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και να μην ξέρουν και αυτοί ποιος είσαι εσύ που έδωσες αίμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο κομμάτι ηθικής προσφοράς. Κάνετε και θελοντικές αιμοδοσίες, ας πούμε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό πόσο βοηθάει? Βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ. Και ας είναι καλά και ο Δήμαρχος που μας βοηθάει σε αυτό το κομμάτι με την παραχώρηση του ΚΕΠ. Γιατί συνήθως οι αιμοδοσίες μας είναι πρωινές. Και όπως ξέρετε, οι επαγγελματίες δυσκολεύονται. Και όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα στην Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο να φύγουν από τα μαγαζιά τους να έρθουν να δώσουν αίμα.
Και έτσι 2 με 3 φορές το χρόνο διοργανώνουμε μια Τετάρτη ή Δευτέρα απόγευμα που είναι κλειστά τα καταστήματα, αιμοδοσία. Τώρα ας πούμε έχουμε την επόμενη εβδομάδα την Τετάρτη στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Από τις 5 μέχρι τις 8 έχουμε προγραμματίσει εθελοντική αιμοδοσία. Μάλιστα. Ποια είναι η συνεργασία σας με τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών της περιοχής μας? Υπάρχει, του Αγίου Γεωργίου. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με όλους τους συλλόγους. Μην ξεχνάτε ότι όλοι οι σύλλογοι προσπαθούν προς την ίδια κατεύθυνση να βοηθήσουν τα μέλη τους και τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Υπάρχει άψογη συνεργασία. Ο σύλλογος του Αγίου Γεωργίου της Λεπτής που αναφέρατε τώρα είναι ένας αξιόλογος σύλλογος με σοβαρές πρωτοβουλίες και με σοβαρές πράξεις συλλογής και συλλογής αίματος αλλά και διάδοσης της ιδέας του εθελοντισμού, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Τους σεβόμαστε, μας σέβονται και συνεργαζόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο μαζί τους. Μάλιστα. Τα είπαμε όλα, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό, η δική μου παράκληση να όσο μπορεί ο κόσμος κάθε μήνα να σκέφτεται, να το βάλει πίσω από το μυαλό του, στην άκρη του μυαλού του ότι θα πάει να αφιερώσει 5 λεπτάκια, 10 λεπτάκια από το χρόνο του για να βοηθήσει 3 ανθρώπους που το έχουν πραγματική ανάγκη. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Χατζηγεώργιου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Το νέο της βιβλίο «Το Πορφυρένιο Δάκρυ» παρουσίασε στην Ορεστιάδα η συγγραφέας Ελένη Σιράκη. Η υπόθεση του βιβλίου εκτυλίσσεται στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη, τη Χίο και τον Έρωτα. Το νέο βιβλίο της συγγραφέως Ελένη Σιράκη, «Πορφυρένιο Δάκρυ», παρουσιάστηκε στην Ορεστιάδα. Η Ελένη Σιράκη, με καταγωγή από τη Χίο, μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στο αγαπημένο της νησί και την Αλεξανδρούπολη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και το βιβλίο αντιμετωπίζει, όπως και όλα τα πράγματα, αντιμετωπίζουν κρίση. Για μένα, η οποία είμαι μια συγγραφέας της επαρχίας, χωρίς πολλές κοινωνικές συναναστροφές μου και χωρίς πρόσβαση στην Αθήνα, γιατί επέλεξα να ζω στην επαρχία, θεωρώ ότι είμαι πολύ καλά, τακτοποιημένη και νιώθω την αγάπη του κοινού καθημερινά. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα και από την Αθήνα, ορισμένα κανάλια ζητάνε και επικοινωνούμε διαδικτυακά με το Skype. Τα βιβλία μου έχουν πολύ καλή ανταπόκριση. Θεωρούμε ότι είμαι η πιο εμπορική συγγραφέας του εκδοτικού μου οίκου. Και αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένη με όλα αυτά. Νιώθω την αγάπη του κόσμου, με τα τηλέφωνα, μέσα στο ίντερνετ την ανταπόκριση. Και γι' αυτό μου δίνει χαρά και προχωρώ και συνεχίζω. Το Πορφυρένιο Δάκρυ είναι το τρίτο της βιβλίο. Είναι το τρίτο μου βιβλίο. Το πρώτο είναι η Μαριάνθη, η σιωπή της απιστίας, το οποίο κυκλοφόρησε με έναν άλλο τίτλο και σε άλλο εκδοτικό οίκο, ήταν ο Κλεμμένος Χρόνος. Τώρα κυκλοφορεί με το όνομα Μαριάνθη, η σιωπή της απιστίας, όπως σας είπα. Το δεύτερο ήταν το Θυμήσου να ζήσεις και αυτό το τρίτο είναι το Πορφυρένιο Δάκρυ. Και αυτό αναφέρεται στα ίστατα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι η Οδύσσια του ήρωά μου, του Νικηφόρου. Και μέσα σε μια δύσκολη, περιραίουσα ατμόσφαιρα, η οποία αντικατόπτριζε και την πτώση της Κωνσταντινούπολης, προσπαθεί να βρει την μοίρα του, κάνοντας ένα πολύ μακρύ ταξίδι, αφήνοντας την πατρίδα του κάτω στην Ασσυρία που γεννήθηκε, περιπλανήθηκε στον Πόντο, στην Κωνσταντινούπολη, ώσπου στο τέλος η μοίρα του τον έστειλε στη Χίο. Και εκεί βρήκε και τον έρωτα τον οποίο ζητούσε και την δικαίωση. Αλλά μέσα από το βιβλίο είναι ένα, θα μπορούσα να το πω, ένα ιστορικό μυθιστόρημα στο οποίο υπάρχουν όμως και επικοί έρωτες, γιατί σε όλα μου τα βιβλία βάζω τους έρωτες, μ' αρέσει να βάζω έρωτες επικούς. Περιγράφω την περιραίουσα ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής, μια εποχή δύσκολη, μια εποχή
ζωφερή μπορώ να πω, όταν η Κωνσταντινούπολη έπαιρνε τις τελευταίες της ανάσες λίγο πριν από την άλωση. Ελάχιστες ημέρες απέμειναν για να κλειδώσει το περιεχόμενο των εκλογικών καταλόγων με τους οποίους θα διενεργηθούν όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου του 2019 ως καταληκτική ημερομηνία για μεταβολές στα δημοτολόγια και αιτήσεις ετεροδημοτών ορίστηκε 28 Φεβρουαρίου 2019. Όσες μεταβολές στα δημοτολόγια, μεταδημοτεύσεις και διαγραφές, όσες αιτήσεις εντεροδημοτών και αιτήσεις κοινοτικών εκλογέων γίνουν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019, αυτές θα ενσωματωθούν στην Α' αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων του 19 και όλες οι εκλογές του Μαΐου θα διενεργηθούν με τους καταλόγους που θα προκύψουν από την πρώτη αναθεώρηση. Με απλά λόγια, τρία ενδεικτικά παραδείγματα. Εάν έχει κάποιος νόμιμο δικαίωμα να μεταδημοτεύσει σε άλλο Δήμο, μπορεί να το κάνει μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Εάν θέλει ένας πολίτης να ψηφίσει ως ετεροδημότης στις ευρωεκλογές, εάν γίνουν και εθνικές εκλογές του Μαΐου, πρέπει να γνωρίζει ότι εκείνη την ημέρα δεν θα μπορέσει να μετακινηθεί στο Δήμο όπου είναι δημότης, εάν δεν κάνει την αίτησή του μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Όσοι έχουν γεννηθεί το 2002, δηλαδή συμπλήρωσαν τα 17 έτη μέσα στο 2019, ο Δήμος όπου είναι δημότες θα τους συμπεριλάβει υποχρεωτικά στην πρώτη αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων και θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το Μάιο σε όλες τις εκλογές χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια αίτηση. Εάν όμως θέλουν να ψηφίσουν ως ετεροδημότες, έχουν προθεσμία να καταθέσουν αίτηση μέχρι 28 Φεβρουαρίου, να σημειωθεί ότι η προθεσμία αυτή δεν αφορά μεταδημοτεύσεις για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα. Οι μεταδημοτεύσεις υποψηφίων είναι η ειδική εκλογική διαδικασία που έχει δικές της προθεσμίες. Ξεκινά από 1η Απριλίου 2019 μέχρι την προηγούμενη ημέρα της επίδοσης της δήλωσης κατάρτισης συνδυασμών.